Κύριο Μάριο Μαυρίδη και τη βουλευτή του ΑΚΕΛ, την κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Καλησπέρα και στους δύο. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Να μου επιτρέψετε, κύριε Μαυρίδη, να αρχίσω από την κυρία Χαραλαμπίδου, γιατί είναι αποδεκτό από όλους σήμερα ότι η παρουσία Ορφανίδη ήταν ένα δρυμή κατηγορό κατά ΑΚΕΛ της κυβέρνησης Χριστόφια και μάλιστα με βαριές κατηγορίες όπως ότι χειρίστηκε την οικονομική κρίση όπως και το Μαρί, κυρία Χαραλαμπίδου. Κύριε Μαρκαντώνη, δεν θα κάνω τη χάρη του κυρίου Ορφανίδη να ενδώσω στο ΑΚΕΛικό παραλήρημα του. Μένα με ενδιαφέρουν τα στοιχεία. Αρκετά ανεχτήκαμε τον κύριο Ορφανίδη να ασκεί κριτική σε όλους τους άλλους και ποτέ να μην τοποθετείται για τα δικά του πεπραγμένα από το 2007 μέχρι το 2012, μια άκρος καθοριστική περίοδο για την καταστροφή, την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή Θεσμών έχει εκδώσει ένα μπόρισμα, το οποίο εντοπίζει βαρύτατες ευθύνες του κυρίου Ορφανίδη για ανεπαρκή εγκληματικά αμελή εποπτεία για εκείνη την πενταετία. Λοιπόν, να πω το εξής. Η πενταετία Ορφανίδη ήταν η πενταετία όπου αλώνιζε εν Κύπρο ο κύριος Βγενόπουλος. Και ο κύριος Ορφανίδης γνώριζε πολύ καλά τις τραπεζικές πρακτικές που ακολουθούσε ο κύριος Βγενόπουλος, καθότι δώσαμε στη δημοσιότητα και κατατέθηκε και στην Επιτροπή Θεσμών η έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος του 2009, που έγινε σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, δηλαδή τον κύριο Ορφανίδη, με επιτόπιους ελέγχους, και σε εκείνη την έκθεση καταγράφονται όλες ή, αν θέλετε, αντιδιοντολογικές κακές τραπεζικές πρακτικές του κυρίου Βγενόπουλου. Δηλαδή, τα δάνεια που έδινε σε φίλους του χωρίς εξασφαλίσεις, τα μικοδάνεια, τα δάνεια του βατοπεδίου, τα πάντα. Άλωνε τα χρήματα των Κυπρίων καταθετών ο κύριος Βγενόπουλος και ο κύριος Ορφανίδης το γνώριζαν τεκμηριωμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, θέλετε να με... Ναι, αλλά να μπορεί να απαντά και ο κύριος Μαυρίδης. Να ολοκληρώσω τουλάχιστον για να απαντήσει μετά και ο κύριος Μαυρίδης. Λοιπόν, στη συνέχεια ανέχτηκε ο κύριος Ορφανίδης να μετατρέψει ο κύριος Βγενόπουλος, να μετατρέψει τη Μαρφήν Εγνατία Μπανκ σε υποκαταστήματα. Και τι σήμαινε αυτό? Μπορούσε πλέον ανεξέλεκτα να στέλνει ρευστότητα ο κύριος Βγενόπουλος, ενώ μέχρι τότε έστελνε ρευστότητα στην τράπεζα του μέσω παρένθετων τραπεζών, την Πορτουγκή, την Commerzbank, και αυτά έπρεπε να τα εντοπίσει ο κύριος Ορφανίδης, ότι καταλήστευε δισεκατομμύρια, τα έστελνε σε τρίτες τράπεζες και στη συνέχεια τα έδινε στη Μαρφήν Εγνατία για να δίνει τα δάνεια του. Και όχι μόνο δεν το εντόπισαν αυτόν, αλλά αντί να προστατέψει τους Κύπριους καταθέτες, του επέτρεψε στη συνέχεια να μετατρέψει τη Μαρφήν Εγνατία Bank σε υποκαταστήματα. Λοιπόν, να πω επίσης με την Τράπεζα Κύπρου, Uniastrum, πώς είναι δυνατόν να καταραίει παγκόσμια οικονομία, Lehman Brothers τότε, όλοι να λένε μακριά από επενδύσεις, και ο κύριος Ορφανίδης να επιτρέπει στην Τράπεζα Κύπρου, ενώ είχε έκθεση της Αλεξάνδρας Θεολόγου, η οποία εργαζόταν για την Κεντρική Τράπεζα, με όλες τις αρνητικές συνέπειες από την εξαγορά της Uniastrum, και να την εγκρίνει. Να υπενθυμίσω ότι Alvarez & Marsal καταγράφει 50 εκατομμύρια μίζες σε 5 πρόσωπα. Και δεν ξέρω πότε επιτέλους θα μας δώσει απάντηση ή η Γενική Εισαγγελία τι κάνει. Μάλιστα. Με αυτά. Και δύο ακόμα θέματα, αν μου επιτρέπει ο φίλος ο Μαυρίδης. Με το PSI, έτσι. Τι έκανε ο κύριος Ορφανίδης για την αγορά ελληνικών ομολόγων? Τι έκανε, σας παρακαλώ, για να περιορίσει τη συγκέντρωση κινδύνου όταν οι τράπεζες, οι δύο, οι μεγάλες, οι συστημικές, επένδυε αναλόγιστα στην αγορά τη στιγμή που ήταν υψηλού κινδύνου, εξού και έδιναν μεγάλα benefits, γιατί high risk, high income, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, και τι έκανε για να το περιορίσει? Έστειλε μίαν εγκύκλιο το 2010, κατάθεσε στην Επιτροπή Μπική ότι ο κύριος Ηλιάδης τον πήρε τηλέφωνο και τον καθησύχασε, αν είναι δυνατόν ένας σοβαρός άνθρωπος που θέλει να λέγεται επόπτης διοικητής Κεντρικής Τράπεζας να αρκείται να καθησυχάζεται από ένα τηλεφώνημα. Πράγμα βέβαια που διέψευσε ο κύριος Ηλιάδης στην κατάθεση ποικί. Και το άλλο με τα αξιόγραφα. Επέτρεψε να καταληστεύσουν τους καημένους, τους Κύπριους πολίτες που πήγαν θύμαν των τραπεζών, οι οποίες αντλούσαν κεφάλαια από τις καταθέσεις με κακές επενδυτικές πρακτικές, και έστειλε μία επιστολή ο κύριος Ορφανίδης. Μάλιστα. Κάποια στιγμή, χωρίς ποτέ να ελέγξει αν οι τράπεζες υπάκουσαν. Κατανοητό. Για όλα αυτά να απαντήσει ο κύριος Ορφανίδης, και όταν θα έρθουν η σειρά των υπολείπων θα απαντήσουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, κύριε Μαυρίδη,
τι λέτε για τα όσα αναφέρει η κυρία Χαραλαμπίδου, γιατί κακά τα ψέματα. Σήμερα ο πρώην τραπεζίτης επέριψε σε όλους ευθύνες και κυρίως στο ΑΚΕΛ πλην του εαυτού του. Παρουσιάστηκε κατά κάποιον τρόπο σαν να έχει το αλάθητο του Πάπα. Εκτός αν λογαριάζει να απαντήσει και να πει ένα μέα κούλπα την ερχόμενη Τρίτη. Ωραία. Έχω άποψη για όλα τα θέματα που έχει μιλήσει, στα οποία έχει αναφερθεί η κυρία Χαραλαμπίδου, αλλά εγώ δεν είμαι δικηγόρος του κ. Ορφανίδη. Ήσασταν όμως εκεί, σας ικανοποίησαν αυτές οι απαντήσεις που λάβατε, κύριε. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ενώ είχαν γίνει τόσα πολλά ερωτήματα και όλοι οι βουλευτές ήταν προετοιμασμένοι και είναι και προς τιμήν τους που προετοιμάστηκαν με τεκμήρια εκεί να ρωτήσουν τις ερωτήσεις τους, επειδή ήταν τόσες πολλές οι ερωτήσεις, δεν μπορούσαν να απαντηθούν και αποφασίσαμε να τις στείλουμε όλες γραπτώς για να πάρουμε απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις. Άρα, θεωρώ ότι είναι δίκαιο να απαντηθούν οι ερωτήσεις, εφόσον θα σταλούν γραπτώς, θα πρέπει να απαντήσει ακριβώς επί του συγκεκριμένου ο κ. Ορφανίδης, για να βγει ένα μπόρισμα από την Επιτροπή Θεσμών, το οποίο τουλάχιστον θα διαφωτίσει όλους τους ενδιαφερόμενους, αλλά και των κυπριακών λαών γενικότερα. Πάντως διαρωτάτε κάποιος. Δεν ήταν πρόθεση της Επιτροπής. Ναι, διαρωτάτε κάποιος γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Τι εννοείτε? Γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή στην εν λόγω Επιτροπή κλήθηκε ο συγκεκριμένος τραπεζίτης? Ήταν απόφαση όλων των μελών της Επιτροπής να κληθεί ο κ. Ορφανίδης για να μπορέσει να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα, να λάμψει αλήθεια. Προετοιμαστήκαν πάρα πολύ όλοι οι βουλευτές για τον καλούσαμε για 4 χρόνια όμως και δεν ερχόταν, Μάρη. Κοιτάξτε, δεν ερχόταν να ζητούσε την Επιτροπή Θεσμών. Και δέχτηκε να έρθει στην ελέγχου. Και δέχτηκε να έρθει στην ελέγχου. Ζητούσε μέσα από την διάσκεψη και δεν έγινε να αποδεχτούν αυτό το αίτημα. Τώρα όμως ήρθε και έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Άρα πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, εφόσον έχει γίνει τόση πολλή προετοιμασία, να δοθούν όλα τα ερωτήματα γραπτώς, να τα απαντήσει γραπτώς, να υπάρχουν όλα κάτω γραπτώς. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είναι λάθος το γεγονός ότι η συνεδρία της Επιτροπής εξελίχθηκε σε μια αντιπαράθεση μεταξύ του πρώην διοικητή και του ΑΚΕΛ, διότι δεν είναι μόνο του ΑΚΕΛ στην Επιτροπή Θεσμών, είναι όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται και όλα τα κόμματα έχουν υποβάλει ερωτήσεις. Μα ίσως όμως τα πειρά του ήταν μόνο κατά δεν μπορούσε ο συνάδελφός μου να μην σηκώσει το γάντι, κύριε Μαυρίδη, από τη στιγμή που το έριξε με τέτοιον προκλητικό τρόπο ο κύριος Ορφανίδης. Ναι, δεν είχε επιλογή. Εγώ λέω όμως ότι όλοι μας έχουμε το ίδιο μερίδιο ευθύνης μέσα στην Επιτροπή και να υποβάλουμε ερωτήματα και να διαχειριστούμε το θέμα αυτό. Επί της ουσίας τώρα. Το τι έχει γίνει, το τι έχει πει ο κ. Ορφανίδης και επιρρύπτει ευθύνες ασφαλώς στην προηγούμενη κυβέρνηση. Θεωρώ ότι η Επιτροπή Θεσμών δεν είναι δικαστήριο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα μελετήσει η Γενική Εισαγγελία και οι διοκτικές αρχές. Εάν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν, είτε μάλιστα είναι αστικές είτε είναι ποινικές. Εμείς εξετάζουμε ως Επιτροπή Θεσμών πώς έχει λειτουργήσει ο θεσμός. Έχουμε ένα άποψη για όλα τα θέματα, αλλά επειδή πιστεύω ότι η Επιτροπή Θεσμών είναι ένα σοβαρό όργανο το οποίο κάνει πολύ καλή δουλειά, δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια μέσα στη Βουλή. Πάντως ζήτησε η κυρία Χαραλαμπίδου να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη επιτροπή για να διερευνήσει όλες τις καταγγελίες που οδήγησαν στην καταστροφή, φέροντας ως παράδειγμα την ΠΥΜΚΟ. Λοιπόν, θέλετε να μιλήσουμε για το κάθε θέμα ξεχωριστά? Πολύ ευχαρίστω. Ναι, δεν θα μιλήσουμε για το κάθε θέμα ξεχωριστά. Και για την ΠΥΜΚΟ και θέλω για την Άλβαρες και Μάρσα και για την BlackRock. Θέλω ούτε να ανατολισμού, έτσι. Απλώς θα πω το εξής για να το ακούσουν οι τηλεθεατές σας. Ναι. Γιατί για κάποιο λόγο όλοι το αποκρύβουν. Ο πρώτος που υπέγραψε ELA στη Λαϊκή Τράπεζα ήταν ο κύριος Ορφανίδης. Και αναρωτιέμαι, γνωρίζοντας τα μαύρα τα χάλια, την έλλειψη ρευστότητας που έστελνε όλα τα χρήματα ο κύριος Γεννόπουλος στην Αθήνα για να τα αντλούν εφοπλιστές, μικοδάνια κλπ. Δεν παρακολουθούσε τη ρευστότητα? Πώς υπέγραψε το ELA? Και να σας πω ότι η PWC αρνήθηκε να υπογράψει τους ισολογισμούς της Λαϊκής Τράπεζας του 2011 και όχι μόνον αυτόν, αλλά στις 29 Φεβρουαρίου του 2012 η Μαρφή Λαϊκή ανακοίνωσε τα προκατακτικά αποτελέσματα του 2011 με ζημιές 3,6 δισεκατομμυρίων και ίδια κεφάλαια μόλις 600 εκατομμύρια. Λοιπόν, και το σημαντικό ποιον είναι? Δεν ήταν σε θέση η τράπεζα να ανακοινώσει το δίκτυο βασικών ιδίων κεφαλαίων και το μόνο που είπαν τότε ήταν ότι προβαίνει σε ενέργειες για να πετύχει το δίκτυο βασικών ιδίων κεφαλαίων που θέτει η Κεντρική Τράπεζα. Πόσο νέλα έδωσε τότε εκείνη τη στιγμή ο κύριος Ορφανίδης? 5,2 δισεκατομμύρια.
Λοιπόν, αν όλα αυτά τα απαντήσει, αυτά πρέπει να απαντήσει ο κύριος Ορφανίδης, τη δική του εποπτεία και για τους υπόλοιπους θα τους φέρουμε και εκείνους ενώπιον μας. Άρα αναμένουμε την επόμενη Τρίτη, κύριε Μαυρίδη, έτσι. Ναι, αλλά επειδή έχει αναφερθεί στον ΕΛΑ η κυρία Χαραλαμπίδου, πρέπει να πούμε ότι ο ΕΛΑ είναι δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για να καλύψει χαμένες καταθέσεις οι οποίες φεύγουν από το σύστημα. Αλλά η προϋπόθεση είναι ότι. Έλεγχε πως έφευγαν οι καταθέσεις, Μάριε. Ακριβώς εδώ και είναι το θέμα. Και τι είπε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι έχει προοπτικές κερδών 600 εκατομμυρίων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χορηγεί αυτόν τον δανεισμό εφόσον το πρόβλημα είναι προσωρινής φύσεως και θα επιληθεί σύντομα και εφόσον η τράπεζα είναι φερέγγια. Εδώ ακριβώς είναι το θέμα. Ότι τα 11,5 δις ΕΛΑ, τα οποία είχαν φύγει στο εξωτερικό, οι καταθέσεις που είχαν φύγει στο εξωτερικό και αναπληρώθηκαν με τον δανεισμό, αύξησαν το ποσοστό του κούρεματος. Δηλαδή, αν το ΕΛΑ δεν ήταν τόσο μεγάλο, το κούρεμα θα ήταν χαμηλότερο και πιθανόν και στη Λαϊκή να μην υπήρχε κούρεμα. Αλλά θα υπήρχε χαμηλότερο κούρεμα. Όμως, εφόσον η κυρία Χαραλαμπίδου και γενικά το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι και ο κύριος Ορφανίδης έδινε ΕΛΑ παρά τυπά, τότε μιλούμε ότι όλο το ΕΛΑ ήταν κάτι που μπορούσε να εξοικονομηθεί και να ήταν το κούρεμα χαμηλότερο για τους καταθέτες. Μάλιστα. Λοιπόν, και, πολύ σημαντική. Να μας πει ο κύριος Ορφανίδης, όταν επέγραφε το ΕΛΑ και έβαζε εκείνος την Λαϊκή στον αναπνευστήρα, έλεγξε τους διατραπεζικούς δανεισμούς της σε πόσες δεκάδες δισεκατομμύρια ανέρχοντα. Φαντάζομαι θα είναι, πρέπει να θα είναι στα ερωτήματα. Κοιτάξτε, που θα του υποβάλλετε. Έχω εδώ τις απαντήσεις από τα βιβλία της PwC, χρόνο με χρόνο την εποπτεία του, τι διατραπεζικούς δανεισμούς είχε η Λαϊκή, το δημοσιεύσατε κι εσείς στο Σίγμα Λάιφ σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν. Απλά να πούμε ότι και τόσο ο κύριος Ορφανίδης όσο και ο επόμενος διοικητής, ο κύριος Δημητριάδης, υποστήριζαν ότι έδιναν το ΕΛΑ διότι ήταν φερέγγια η τράπεζα. Εάν αποδειχθεί ότι δεν ήταν φερέγγια, τότε μιλούμε ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα, διότι κουρεύτηκαν καταθέτες επί αγκριβώς. Βέβαια, κύριε Μαυρίδη, λοιπόν, να μην ξεχνούμε τι έκαναν πλάτες του κυρίου Ορφανίδη. Ο ένας σήμερα τον υπερασπίστηκε και εντός του κοινοβουλίου, ο άλλος δεν έδωσε το παρόν. Θα έχει σε πολλά να απαντήσει ο κύριος Ορφανίδης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.